Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Γεωργίου, λίγες μέρες πριν τις εορτές των Χριστουγέννων. Αλλά η δουλειά συνεχίζει στον Άγιο Γεώργη, στον Απόλλωνα και βεβαίως και για τον Φλάβιο Ρόκο, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ για μια μίνι συνέντευξη. Φλάβιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Φλάβιος ήταν ο MVP της 13ης αγωνιστικής στην Α1, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ για να το βραβεύσουμε. Η βράβευση έχει μόλις γίνει. Φλάβιο, πες μας λίγα λόγια, νομίζω είναι το πρώτο βραβείο που παίρνεις, έτσι, γενικότερα στην καριέρα σου. Σε αυτή τη χρονιά εδώ, ναι, είναι το πρώτο βραβείο και ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά και όλη την ομάδα. Ωραία. Φλάβη, να πούμε λίγο για τη δική σου την παρουσία. Πέρσι αγωνίστηκε σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ήσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον Λεβάντε στην Ζάκυνθο. Είδες βεβαίως κάποιο άλλο επίπεδο, κάποιες άλλες παραστάσεις. Είναι να πούμε ένα πισωγύρισμα, έτσι βέβαια λίγο χοντρή λέξη για σένα, τον αγωνιστής πάλι στην Α1 στην Ημαθία. Ή νομίζεις ότι το επίπεδο δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη, έτσι, διαφορά? Να πω την αλήθεια ότι όντως το επίπεδο δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι πάνω κάτω το ίδιο επίπεδο, εντάξει, απλά είναι. Άλλο το πρωτάθλημα βεβαίως, έτσι, ναι, εννοείται. Λίγο πιο πολύ πίεση αυτά, αλλά πιστεύω ότι όχι, είναι μια καλή κατηγορία, ειδικά φέτος που έχει ομάδες έχουν καλά ονόματα. Οπότε έχουν ενισχυθεί. Είναι, πιστεύω, ένα καλό πρωτάθλημα. Μια που μίλησε για το πρωτάθλημα, Φλάβιε, ο Απόλλωνας έχει κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, κάποια αποτελέσματα, μερικά θετικά, κάποια άλλα αρνητικά. Θεωρείς ότι είναι δύσκολη η παραμονή, θα υπάρξουν εμπόδια, θα είναι εύκολη, μπορεί να και αυτή η άποψή σου? Είναι, εντάξει, έχουμε σε σχέση, η ομάδα είναι μικρής ηλικίας, είναι καινούργια ομάδα, πιστεύω ότι στην κατηγορία θα τα πάμε καλά, θα τα πάμε καλά, εντάξει, όχι τρομερά, απλά πιστεύω θα παλέψουμε, μου αρέσει η ομάδα, είναι νεανική και το παλεύουμε σε κάθε μάτς. Πού θα κρυθεί, πιστεύεις, ο βασμός ή η παραμονή? Παραμονή να το πούμε. Ότι επειδή έχουν πνευμόνια τα παιδιά, είναι μικροί, τρέχουν πάρα πολύ και πιστεύω σε αυτό. Στη δύναμη δηλαδή, στην αντοχή. Στην αντοχή περισσότερο. Ναι. Στην αντοχή περισσότερο. Ναι. Φλάβη, εγώ εύχομαι καταρχήν καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα, μια καλή χρονιά για σένα, μακριά από τραυματισμούς. Και εύχομαι οι στόχοι της ομάδας να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Να είσαι καλά, Αργυρί. Ευχαριστώ, Φλάβη.